Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις πραγματοποιούν από εχθές οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις με δυνάμεις που συνδέονται με τον διεθνή συνασπισμό κοντά στα τουρκικά σύνορα. Σύμφωνα με τον Φαρχάτ Σαμί, διευθυντή του Κέντρου Μέσων Ενημέρωσης των SDF, οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνοριακή περιοχή μεταξύ Συρίας, Τουρκίας και Ιράκ. Η τοποθεσία στα βορειοανατολικά της Συρίας ήταν το χωριό Τάκλι Μπάκλ στην περιοχή Ντίρκ. Οι ασκήσεις αποτελούν μέρος της υποστήριξης της ασφάλειας, της σταθερότητας και της τελικής εξάλληψης του ISIS, είπε ο Σάμι. Σύμφωνα με τους ντόπιους ακτιβιστές, οι ασκήσεις έγιναν με πραγματικά πυρά. Στις ασκήσεις συμμετείχαν TOW, RPG και Kalashnikov και αμερικανικά τεθωρακισμένα μαζί με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματικούς και στρατιώτες. Αυτή είναι η πρώτη φορά που διεξάγονται τέτοιες ασκήσεις μεταξύ των SDF και του συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η σχετική περιοχή απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα και 4 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράκ. Των στρατιωτικών ασκήσεων είχε προηγηθεί η άφεξη της περασμένης Παρασκευής ενισχύσεων των δυνάμεων του συνασπισμού στην πόλη Γερουμπίγια στο κυβερνείο της Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία. Η συνοδοί αποτελούνταν από 80 φορτηγά που μετέφεραν κυβότια με πυρομαχικά, δεξαμένες καυσίμων, κράνη και προστατευτικά γυλαίκα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ευαίσθητη, κοντά στο τριεθνές των συνόρων μεταξύ Συρίας, Τουρκίας και Ιράκ. Η Άγκυρα θεωρεί αυτή την περιοχή απειλή για την εθνική της ασφάλεια, λόγω του ότι φοβάται τη δημιουργία ενιαίου κουρδικού μετόπου σε Ιράκ και Συρία, που θα κοίταται πλησίον των κουρδικών περιοχών της Τουρκίας. Σοκ προκάλεσε η είδηση στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς, προσπαθώντας να τονίσουν το γεγονός ότι εκτός από την Ελλάδα στα δυτικά, υπάρχει μεγάλη και ραγδαίως κλιμακούμενη απειλή και στα ανατολικά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, αναφερόμενοι στους Κούρδους των YPG που συνδέονται με το PKK και αποτελούν μεγάλο κομμάτι των SDF που προστατεύουν τις κουρδικές περιοχές της Συρίας και εναντίον των οποίων η Τουρκία ψάχνει μία αφορμή για να εισβάλλει. Την ίδια στιγμή, το κέντρο τύπου της HPG δημοσίευσε πλάνα από το στρατιωτικό υλικό που κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια της δράσης, κατά την οποία εξουδετερώθηκαν 11 Τουρκοί εισβολείς στην περιοχή αντίστασης Γκυρέ Χακάρι. Υπάρχουν επίσης ετικέτες 2 υψηλόβαθμων αξιωματικών, Γιουνούς Ελίκ και Αλίτα Σκιν, ο θάνατος των οποίων αποκρύφθηκε από τη δημοσιότητα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Δημιουργείτε πρωτοριστές νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.